Εδώ ελεύθερε ακόμα Αθήνε. Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Ο εισβολεύς εισέρχεται με όλας τας προφυλάξεις εις την έρημον πόλην με τα κατάκλειστα σπίτια. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές. Προσοχή, ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών ύστερα από λίγο δεν θα είναι ελληνικός. Θα είναι γερμανικός. Έλληνες, ο πόλεμός μας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι της τελικής νίκης. Γεια σας φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σε όλη την κατεχόμενη ζώνη, στο γερμανικό προτεκτοράτο εδώ στον Ευρωπαϊκό Νότο και να πω και καλησπέρα στο μεγάλο νησί, στο νησί της Αφροδίτης, στην Κύπρο μας, στη Λεμεσό, στη Λάρνακα, στη Λευκοσία μας, σε όλα τα μέρη της πανέμορφης Κύπρου. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, επειδή τόσο ραδιοφωνική εκπομπή το πρωί, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει Focus Bari, είναι η πρώτη σε ολόκληρη την Ελλάδα με 20,3. Την πρώτη ώρα και 22η από ό,τι είδα. Και να σε ευχαριστήσω θερμά και για την τηλεθέαση που δίνεται εδώ στο Κόντρα και στην εκπομπή μας και γενικότερα στη βραδινή ζώνη του Κόντρα. Σε αυτό που λέμε prime time. Κυρίες και κύριοι, απόψε το ξενυχτάμε. Θα μου πείτε ξενυχτάμε τη μακαρίτσα την οικονομία μας. Γυρνάμε γύρω-γύρω, έχουμε απλώς και τα σεντόνια γύρω-γύρω έξω στο σαλόνι, έχουμε απλώς τους καθρέφτες σεντόνια παντού. Την ξενυχτάμε. Η οικονομία δεν είναι απλώς σε αφασία, είναι κλινικά νεκρή. Και μαζί της δυστυχώς και αυτή εδώ η μικρή χώρα η οποία είναι γενέτειρα του πολιτισμού της Ευρώπης, γενέτειρα του πολιτισμού όλου του κόσμου, δέχεται συνεχώς και καθημερινά ραπίσματα. Τώρα ακούτε πολλά και ακούσατε πολλά και στα δελτία ειδήσεων, θα προσπαθήσω, θα επιχειρήσω να τα αποφλοιώσω με τίτλους. Η κυρία Λαγκάρτ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δηλαδή οι Αμερικανοί κυρίες και κύριοι, μην έχετε καμία αμφιβολία, ακούτε κόντρα μεταξύ Βερολίνου και IMF, Δέλτα Νιτάφ, πρόκειται για κόντρα Βερολίνου και Αμερικανών, Ομπάμα, Λευκού Οίκου. Το Διοικητικό Συμβούλιο το ελέγχουν κατά πλειοψηφία με 16,8% οι Αμερικανοί. Με δύο ακόμη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν πλειοψηφία σε όλες τις αποφάσεις. Τελειώσαμε. Η κυρία Λαγκάρτ είναι υπάλληλος, Γενική Διευθύντρια, κατεβαίνει να εκπροσωπήσει την άποψη των Αμερικανών. Είναι στις Βρυξέλλες και εκπροσωπεί την άποψη των Αμερικανών. Η κυρία Λαγκάρτ λοιπόν τι θέλει, οι Αμερικανοί. Θέλουν κούρεμα του χρέους. Βλέπουν ότι η Ελλάς θα παραμείνει υποχείριο μιας γερμανικής κηδεμονίας, μιας ευρωπαϊκής κηδεμονίας με αιχμή του δόρατος στη Γερμανία επί δεκαετίες. Οι Αμερικανοί λοιπόν που έχουν και αυτοί τα συμφέροντά τους, σου λέει να βάζουμε εμείς λεφτά από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε ένα χρέος που δεν είναι βιώσιμο και θα αυξάνεται με αστρονομική ταχύτητα, με γεωμετρική πρόοδο, χωρίς να μπορεί να εξυπηρετηθεί κάποια στιγμή από τις γραμμές παραγωγής αυτής της χώρας, ό,τι και να την κάνουμε, ό,τι υποκατάστημα και να την κάνουμε, όπως και να τη διαλύσουμε, όπως και να την αποσυνθέσουμε, δεν βγαίνει. Επομένως, θα κάνετε κούρεμα στα ομόλογα που κατέχετε εσείς οι κυβερνήσεις της Βόρειας Συμμαχίας. Δηλαδή, Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία, Φιλανδία είναι οι κύριοι δανειστές μας. Όλοι οι άλλοι φουκαράδες του Νότου χρωστάνε να κάνουν λεφτά και αυτοί δάνεια παίρνουν. Επομένως, λοιπόν, σου λέει εσείς θα κουρέψετε τα ομόλογα τώρα. Όχι, λέει ο Σόιμπλε, ο οποίος Σόιμπλε, να σας ξεκαθαρίσω κάτι. Επειδή ακούτε ότι οι Γερμανοί μας δανείζουν, οι Γερμανοί είναι στην Αθήνα, είναι σε όλα τα Υπουργεία, έχουν επιτρόπους στους Δήμους, έχουν επιτρόπους σε λίγο θα έχουν, έχουν ήδη σε όλες τις τράπεζες, έχουν αρχίσει να καταφθάνουν, είναι επικεφαλής όλων των επιτροπών πολέμου κατά της διαφθοράς, κατά της διαπλοκής, κατά του ενός, όλο οι Γερμανοί είναι εδώ. Οι Γερμανοί δεν έχουν βάλει φράγκο. Φράγκο. Δεν το λέω εγώ, δεν το λέω ο Τράγκας, το λέει ο κύριος Steinbrück.
ηγέτης της γερμανικής αντιπολίτευσης. Λέει ο κύριος Στάινμπρουκ ότι η Γερμανία έχει βάλει μόνο εγγυήσεις, μιλητό. Μιλητό, μπιλιμπίλι. Ως γερμανική πανίσχυρη οικονομία και κυβέρνηση έχει βάλει μπιλιμπίλι, ναι, εγγυώμαι. Φράγκο δεν έχει βάλει. Ήδη κερδίζει διψήφιο αριθμό δισεκατομμυρίων, σύμφωνα όχι με δηλώσεις του Τράγκα, με δηλώσεις αξιωματούχων της Γερμανίας, των σοφότερων οικονομολόγων της Γερμανίας, που προειδοποιούν την κυβέρνηση που ασκεί τιμωρητική πολιτική απέναντι στην Ελλάδα, προτεσταντική τιμωρητική πολιτική, προειδοποιούν και τις λένε ότι ξέρεις, έτσι που πας δεν βγαίνει. Πρώτον, δεν βγαίνουν τα νούμερα. Και δεύτερον, θα εκτεθείς. Θα διαλύσεις και την Ευρωζώνη. Και ποιοι το λένε αυτό? Οι σοφοί του Κιέλου, των Πανεπιστημίων του Βερολίνου, των Πανεπιστημίων του Ντίσσελντορφ, οι μεγαλύτεροι, ο Μπόφιγκερ και όλοι οι άλλοι λένε στην κυρία Μέρκελ ότι δεν βγαίνουν τα νούμερα, κοριτσάκι μου, και δεν έχεις βάλει και φράγκο. Σήμερα λοιπόν στις Βρυξέλλες τι παίζεται? Αφενός οι Αμερικάνοι λένε κούρεψε, ρίξε τα επιτόκια, δεν μπορεί εσύ να δανείσαι με μηδενικά επιτόκια και να δανείσαι τη δυστυχισμένη χώρα και τους άλλους νότιους με 5% και 6%. Δεν γίνεται από 4,5% και πάνω. Τρίτον, θα βάλουμε ένα μαξιλάρι λένε. Θα βάλουμε ένα μαξιλάρι επαναγοράς ενός μέρους του χρέους. Θα το βάλουμε αυτό. Λέει ο κύριος Σόιμπλε από την άλλη μεριά, ο πλέον αρχικομπλεξικός υπουργός σε όλη την Ευρώπη. Με όλη τη μοχθηρία, όχι του Τρίτου και του Δεύτερου Ράιχ, του Τέταρτου, του Πέμπτου και του Έκτου που θα έρθουνε. Λέει ο άνθρωπος, όχι. Κούρεμα όχι. Ό,τι κατέχει δηλαδή η Βόρεια Συμμαχία σε ομόλογα, τίποτα. Ό,τι κουρέψαν οι δυστυχισμένοι κάτω σε νοσοκομεία, πανεπιστήμια, ασφαλιστικά ταμεία κτλ. Εντάξει. Μικρομολογιούχους, εντάξει. Ό,τι έχουμε εμείς, όχι, κούρεμα λέει. Ποπ! Στην ώρα του και πληρωμένο. Δεύτερον, προσέξτε γιατί που το πάει τώρα. Τι λέει? Εκτός από το κούρεμα λέει, όχι ρε παιδιά, λέει να ρίξουμε και τα επιτόκια. Του λένε 75-075 εμένα ρε παιδί μου. Να το πάμε 075 εμένα, να ρίξει νερό ο Αμερικάνος ο Ομπάμα από πάνω, να ρίξει νερό κι εσύ. Τέρμα, σε μπήρα εγώ νερό δεν ρίχνω. Και μάλιστα του Μονάχου. Τελείωσε. Τώρα λοιπόν το βράδυ θα προσπαθήσουν να βρουν μια συμβαστική λύση για την οποία έχω πολλές αμφιβολίες αν θα βρεθεί. Κυρίως έχω αμφιβολίες για το αν αυτή η μεσοβέζικη λύση, η οποία δεν μπορεί να πανηγυριστεί ούτε από την Αθήνα ούτε από οτιδήποτε, θα αφορά τη συνολική εκταμίευση του ποσού, θα αφορά τμήμα ή δόση του ποσού ή θα μας πάνε σε μια συνέχεια των συσκέψεων αυτών που θα την ονομάσουν τεχνικής επεξεργασίας. Τι σημαίνει αυτό? Το χειρότερο από όλα είναι, κυρίες και κύριοι, δεν το έχετε αντιληφθεί, το γράφουν λίγο οι συνάδελφοί μου στις εφημερίδες. Το τεχνικής επεξεργασίας σημαίνει αυστηρότερος έλεγχος. Αυστηρότερη εποπτεία σημαίνει. Η Ελλάς, εάν αυτό που θα βγει αυτό το βράδυ από εκεί, ό,τι βγει ή τα επόμενα, σημαίνει αυστηρότερη εποπτεία. Σημαίνει κανόνες, όχι απλώς μπανανίας χρέους και απικίας χρέους. Σημαίνει αυτό που λέει και ο αρχηγός του ΓΕΝ. Σε λίγο δεν θα υπάρχει εθνική άμυνα. Δεν θα υπάρχουν καύσιμα για τα αεροπλάνα μας, για τα καράβια μας. Δεν το λέω εγώ. Προς Θεού δεν το λέει ο Τράγκας. Το λέει ο αρχηγός του ΓΕΝ. Εν ενεργεία ναύαρχος στη Real News. Που βγαίνει και λέει ότι μεσοπρόθεσμα η επιχειρησιακή ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων θα είναι κατώτερη μιας επαρκούς ετοιμότητας. Δηλαδή όχι καλής πολύ, κάτω από το επαρκές. Και γύρω μας γύρω είναι αυτή η γειτονιά που έχουμε. Χτες ο Δήμος των Τυράννων βάφτισε ομόφωνα την κεντρική πλατεία, την Ομόνια ας πούμε, πλατεία Τσαμουριάς, ενώ θα πάει ο Αβραμόπουλος εκεί. Υπάρχουν αυτές οι διαθέσεις από μέρους των γειτόνων. Βλέπετε τους Τούρκους να φωνάζουν? Όχι, κάθονται σε μια γωνία. Ο Ερντογάν βλέπει μόνο την κυρία Μέρκελ. Πείτε μου κάτι σας παρακαλώ. Ποιες θα είναι οι αποφάσεις του Υπουργείου των Εξωτερικών σε λίγο που οι Γερμανοί θα έχουν τριπλάσιο αριθμό από ό,τι έχουν εδώ μέσα στην Αθήνα και θα υποπτεύουν τα πάντα? Ο κύριος Ράιχμπαχ θα μπορεί να ζητήσει ας πούμε ότι το θέμα των Σκοπίων και η ένταξή του στο ΝΑΤΟ. Μην το συζητάμε τώρα σε μια κατάσταση που έχουμε τα οικονομικά, έτσι. Και θα γίνουν όλα αυτά. Θα με θυμηθείτε. Θα παραλύσει και το Υπουργείο Εξωτερικών. Διότι αυτό επιδιώκεται. Και θέλετε να σας πω κάτι. Εύχομαι να μην επιβεβαιωθώ ποτέ. Αυτό το πράγμα θα οδηγεί σε κωσοβοποίηση. Κανονική. Καντονοποίηση και κωσοβοποίηση. Δηλαδή λόγω της απόλυτης φτωχοποίησης και μιζέρια σε διάφορες περιοχές,
θα υπάρξουν φυγόκεντρα στάσεις. Δηλαδή μια ολόκληρη περιοχή, όπως έχει γίνει σε όλο τον κόσμο ιστορικά. Τώρα βγαίνει η Καταλωνία, λέει αποσχίζομαι, θέλω να αποσχιστώ. Την έφαγε τελικά ο μάγκας ο αυτονομιστής εκεί. Δεν περίμενε να φέρει τέτοιο αποτέλεσμα. Θα αρχίσουν τα αυτονομιστικά. Είμαστε 5-2 στο θρήσκευμα. Άρα έχουμε την αυτοδιάθεση, το Ελσίνκι στη μέση. Μπορούμε να αυτοδιατεθούμε. Κόσοβο. Είμαστε μια περιοχή που έχει αυτόνομη οικονομία. Δεν μπορούμε να είμαστε μαζί με τους άλλους εκεί στην υπηρετική χώρα που έχουν πεθάνει, έχουν χιλιάδες αυτοκτονίες και τέτοια. Έχουμε αυτόνομη οικονομία, μήπως όλα αυτά θα υποδαβλιστούν. Εύχομαι να μην επιβεβαιωθώ, να διαψευστώ κάθετα και κατηγορηματικά, αλλά βλέπω ότι κοντά στα Χριστούγεννα μπορεί και την πρωτοχρονιά, διότι επιδιώκεται και πολιτική αποσταθεροποίηση της Ελλάδος με όλα αυτά, να έχουμε ραγδαίες εξελίξεις. Αυτό που λένε ραγδαίες εξελίξεις, διότι αυτά εδώ τα λεφτά, ό,τι βγει απόψε, θα είναι μια λογιστική εγγραφή. Κρακ, 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 κρακ. Αυτό λέγεται επανακεφαλαιοποίηση κατά ποσοστό 70% των τραπεζών. Η Εθνική θα πάει μαζί με τη Eurobank να γίνει ένα. Το 90% των μετοχών του συγκροτήματος αυτού, φαντάζεστε, Εθνική και Eurobank, θα το κατέχει η Τρόικα. Θα είναι στα χέρια δανειστών. Την άνοιξη, αυτά τα λεφτά, τα οποία είναι δανεικά στην επανακεφαλαιοποίηση και οι μετοχές θα είναι στα χέρια της Τρόικα ασφαλής, θα αποφασιστεί την άνοιξη το καλοκαίρι σε ποιους θα περάσουν οι ιδιώτες. Έτσι να μείνουν, ποια τα κάνει η Τρόικα. Πάνε οι τράπεζες. Επίτροπος από πάνω. Τελείωσε το μπιλιμπίλι. Θα λένε στα κόμματα πόσα χρωστάς, κομματάκι μου. Πασόκ, πόσα χρωστάς, Νέα Δημοκρατία. Μόνο ο επίτροπος από πάνω. Δεν μπορεί να δώσει άλλα. Πηγαίνει στην εφημερίδα, στο συγκρότημα, τάδε, το ιστορικό, το άλλο τεκρατεό, το άλλο. Πόσα θέλεις, πόσα έχεις, 210 πίσω. Τι εμπράγματες έχεις, 90, κακός. Ψτ, μόνο. Θα αρχίσει αυτή η ιστορία και εύχομαι απόψε το βράδυ. Βεβαίως θα με θυμηθείτε, θα πούνε με ανακούφιση ότι πήραμε τα 20 ή τα 15 και θα δούμε αν και ακούω από το Μέγκα. Ακούστε παρακαλώ πολύ, τι έλεγε ο Πρεζεντέρης πριν από λίγο στο Μέγκα. Το Μέγκα είναι καλά πληροφορημένο, διασυνδεδεμένο με Βρυξέλλες, Βερολίνο, Ιγνατίου έχει στην Ουάσιγκτον. Κοίταξτε τι έλεγε ο κύριος Γιάννης Πρεζεντέρης πριν από λίγο, ο οποίος σε λίγο έχει τραγκέψει. Αυτός τελείωσε, αυτός θα λέει πράγματα τα οποία εγώ θα είμαι παιδική χαρά μπροστά του. Πάμε να τον δούμε. Τα πράγματα βλέπω σκούρα και μάλλον δύσκολα και αναρωτιέμαι αν υπό τις παρούσες συνθήκες η απόφαση, όποια απόφαση ληφθεί, αν θα αποτελεί λύση. Πολύ φοβούμαι ότι για άλλη μια φορά τα τελευταία χρόνια σε ευρωπαϊκό όργανο θα οδηγηθούμε σε μια απόφαση η οποία δεν θα αποτελεί λύση του προβλήματος. Ας περιμένουμε όμως, μην κάνουμε και 20 κόμματα που βιάζομαι να κρίνω, ας περιμένουμε να δούμε, η νύχτα θα είναι μακρά, όπως είπες μαζί θα την περάσουμε και εν πάση περιπτώσει θα δούμε τι έχει να προκύψει. Τώρα, αυτό που καταρχήν μπορούμε να πούμε ότι όλο αυτό το 15ήμερο υπάρχει ένας δυσάρεστος ευνηδιασμός από τη στάση της Γερμανίας. Mm-hmm. Είναι προφανές ότι η Γερμανία δεν θέλει, δεν έχει πληρώσει ούτε ένα πενταράκι από την αρχή της κρίσης, μόνο εγγυήσεις και δάνεια, από τα οποία δάνεια έχει βγάλει περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ ή θα βγάλει τα επόμενα χρόνια. Άρα δεν έχει πληρώσει ούτε ένα πενταράκι. Και όταν λέει ο κύριος Σόιμπλε ή η κυρία Μέρκελ προετοιμαζόμαστε καλά, συνήθως εννοούν προετοιμαζόμαστε καλά για να κάνετε αυτό που θα σας πούμε. Αυτή είναι η αντίληψη της Γερμανίας. Και δεν έχει κουνήσει ούτε ένα. Ούτε ένα μέτρο δεν έχει κουνηθεί από αυτήν τη στάση, η οποία είναι μια στάση αδιαλαξίας, η οποία βεβαίως κλειδωνίζει την Ελλάδα, κυρίως όμως κλειδωνίζει πλέον την Ευρώπη και το ευρώ. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Πολύ φοβούμαι ότι δηλαδή όλοι που περιμέναμε να δούμε μια Γερμανία μετά το καλοκαίρι να συμπράττει σε μια λύση οριστική ή έστω βιώσιμη για το ελληνικό πρόβλημα, κάνει ακριβώς το αντίθετο για λόγους που δεν μπορώ να ερμηνεύσω. Ενδεχομένως έχουν πράγματα στο μυαλό τους τα οποία δεν μας τα λένε. Ενδεχομένως μπορούμε να καταλάβουμε τι έχουν στο μυαλό τους, αλλά δεν τολμούν καν να το πούν. Και εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολο να δεις τι ακριβώς επιδιώκουν. Το βέβαιο είναι ότι για σήμερα το βράδυ δεν επιδιώκουν μια βιώσιμη και οριστική λύση για το ελληνικό πρόβλημα. Θα πάμε σε μια μεσοβέζικη λύση, θα το δούμε. Η νύχτα είναι μακριά, είναι μπροστά μας, θα μπορέσουμε να δούμε τι γίνεται. Κυρίες και κύριοι, εγώ δεν ψάχνω να δω τι έχουν στο μυαλό τους οι Γερμανοί. Είναι διαχρονικά εχθροί της Ελλάδος. Κατέκαψαν την πατρίδα μας 40-44, την ξανακαίνε τώρα.
είναι υπεύθυνοι για ποταμούς αίματος στην Ελλάδα, για εκτελέσεις αθώων χιλιάδων αθώων συμπατριωτών μας. Είναι υπεύθυνοι για το γεγονός ότι είμαστε η μοναδική χώρα σε όλη την Ευρώπη που δεν πήραμε πολεμικές επανορθώσεις, δεν πήραμε πολεμικές αποζημιώσεις. Μας θεωρούν ένα πειραματόζωα κατά κάποιο τρόπο. Ο τρόπος που συμπεριφέρονται απέναντί μας είναι ότι είμαστε πολίτες τρίτης κατηγορίας στην Ευρώπη και ούτε. Επομένως, εγώ δεν βάζω στο μυαλό μου τι έχουν οι Γερμανοί, διότι είναι εχθροί μας. Είναι διαχρονικά εχθροί μας. Εδώ δάνειζαν και πούλαγαν τα προϊόντα τους και συγχρόνως κατέγραφαν και φωτογράφιζαν όσους πολιτικούς συνεργάστηκαν μαζί τους. Και στο τέλος οι ενάρετοι αυτοί προτεστάντες κράτησαν τον κύριο Χριστοφοράκο στο Μόναχο και, όλα τα στελέχη της Siemens, ποτέ δεν τους παρέδωσαν στην ελληνική δικαιοσύνη, τους κράτησαν εκεί, περνάνε μια χαρά, έχουν γερμανικά διαβατήρια, δεν ασχολείται καθόλου πια η γερμανική δικαιοσύνη με όσους πράκτορες είχαν στην Αθήνα και είχαν στήσει σκληρό δίσκο, παρακολουθούσαν 24 ώρες το 24ωρο τον Κώστα Καραμαλή, κατέγραφαν μέσα σε αυτόν όλους τους ρουφιάνους από το Μαξίμου και όλους τους πράκτορες της γερμανικής μυστικής υπηρεσίας εδώ και επομένως όλα τα reports, δηλαδή τα special reports της Siemens. Λοιπόν, αυτούς τους κυρίους είναι εχθροί μας. Εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει να ψάξω ιδιαίτερα τι έχουν στο μυαλό τους. Αυτό που πιστεύω εγώ είναι ότι μετά την απίσχναση την οικονομική και την οικονομική αφυδάτωση της χώρας και την ισοπαίδωση έρχονται άλλα δεινά. Και όχι μόνο πολιτική αστάθεια η οποία θα εμφανιστεί με άκρα, με ακραίες αν θέλετε εκφάνσεις. Πάμε πιο κάτω, θέλω να δείτε τι λέει ο κύριος Βαλασόπουλος από το Βερολίνο. Να δείτε δηλαδή ότι οι Γερμανοί λένε ότι δεν υπάρχει θέμα για κούρεμα μέχρι το 2015. Μα άμα δεν υπάρχει θέμα για κούρεμα μέχρι το 2015, τι μιλάμε για αυτή τη δόση που θέλει μια άλλη μετά από 2,5 μήνες. Αφού λέει ότι κούρεμα δεν θα γίνει μέχρι το 2015. Ποια θα είναι η συμβαστική λύση που τεχνικά βγαίνει, όπως λέει και το IMF, η Αμερικανία από εκεί? Δεν το καταλαβαίνω. Πάμε να το δούμε. Το Βερολίνο από το πρωί σήμερα έκανε ξεκάθαρο ότι ο κύριος Σόιμπλε πάει σήμερα στις Βρυξέλλες με δύο στόχους. Πρώτον, να βρεθεί απόψε λύση ώστε η Ελλάδα να λάβει άμεσα τη δόση της. Ο στόχος μας, λέει ο κύριος Ζάιμπερτ, ο εκπρόσωπος της κυρίας Μέρκελ, στόχος μας, λέει, είναι να βρεθεί λύση και να δώσουμε τη δόση στην Ελλάδα. Επίσης, και ο κύριος Σόιμπλε αλλά και ο κύριος Ζάιμπερτ με τις δηλώσεις τους έδειξαν ότι στόχος τους είναι το θέμα της δόσης να αποσυνδεθεί από τη βιωσιμότητα και το κούρεμα του ελληνικού χρέους. Δηλαδή, η μέχρι τώρα πολιτική βλέπουμε και κάνουμε. Και οι δύο είπαν σχεδόν τα ίδια λόγια. Δηλαδή, ότι το κούρεμα δεν το επιθυμεί η Ευρωζώνη και ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια στις ευρωπαϊκές συνθήκες. Αυτό που δεν είπαν είναι ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να το περάσουν στην κοινή γνώμη. Πάντως, σε ερώτηση που τέθηκε για το αν θα μπορούσε να υπάρξει πιθανότητα κουρέματος μετά το 2015, ο κύριος Ζάιμπερτ είπε ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα για τη γερμανική κυβέρνηση και τα λόγια αυτά ισχύουν για το μέλλον. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι ο εκπρόσωπος της κυρίας Μέρκελ δεν είπε ότι σε 10 μήνες έχουμε εκλογές στη Γερμανία και ότι η σύνθεση της κυβέρνησης μπορεί να είναι πολύ διαφορετική από τη σημερινή. Και τα γερμανικά μίντια πάντως μέχρι αυτή τη στιγμή επιμένουν ότι το κούρεμα του ελληνικού χρέους θα μπει στο τραπέζι το αργότερο το 2015. Τέλος θα πρέπει να δούμε και ποιες υποχωρήσεις θα κάνει, εάν κάνει σήμερα η Γερμανία, στο θέμα μείωσης των επιτοκίων, αφού δεν δέχεται η Ελλάδα, δηλαδή ο δανειζόμενος, να δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια από τη Γερμανία τον δανειστή. Έτσι αναμένεται ένα συμβιβασμός στο ποσοστό των επιτοκίων από 0,75% έως 1%. Αυτά από το Βερολίνο, κυρίες και κύριοι. Το πρώτο σχόλιο από τον Τάσο Παπαδόπουλο, που τον έχω αριστερά μου σήμερα, εδώ. Είσαι της αριστερής πλευσής. Ναι, παρατηρώ το εξής, ότι το Δέλτα Νιτάφ λέει ότι επουδενή δεν δέχεται μη βιώσιμο χρέος. Και δεν δέχονται και αυτό που λένε να αποδεσμευτεί η δόση από την βιωσιμότητα του χρέους και να τα αφήσουν για αργότερα. Το πού θα βρουν το συμβασμό, ο οποίος κατά τον κύριο Μοσκοβισή είναι το 5% στο 95, δεν ξέρω απόψε το βράδυ. Το γεγονός ότι άρχισαν νωρίς και τελικά δεν έχουν καταλήξει ακόμη και φαίνεται θα συνεχίσουν αργά, σημαίνει ότι αυτό το 5% είναι και το μεγαλύτερο αγκάθι. Απ' την άλλη πλευρά, οι πληροφορίες μου από τις ΗΠΑ μου λένε ότι είναι άκρος ενοχλημένη η Ουάσιγκτον από τη συμπεριφορά της Γερμανίας, γιατί επουδενή δεν θέλουν αυτό που λέμε και εμείς εδώ, το λέει και εγώ. Να πούμε και μια καλησπέρα στην πρεσβεία που μας ακούει τώρα, να πούμε και στα κλιμάκια όλα εδώ. Οι Αμερικανοί είναι ιδιαίτερα ενοχλημένοι με το δίκαιο τους οι άνθρωποι για τη γερμανική ηγεμονία πάνω από όλη την Ευρώπη. Θέλουνε, είναι ένα άλλο είδος Ράιχ τώρα. Δεν θέλουν μια γερμανική Ευρώπη που δεν είναι οι Αμερικανοί. Και αυτό το έχουν διαβιβάσει σε όλους τους τόνους στην Ευρώπη και στις ευρωπαϊκές χώρες.
Απ' την άλλη πλευρά η Γερμανία φαίνεται με τη μιζέρια της και με αυτή την στεγνή πολιτική που ακολουθεί, προσπαθεί και επιδιώκει ό,τι δεν πέτυχε σε δύο παγκοσμίους πολέμους, να το επιτύχει τώρα με οικονομικούς όρους. Δηλαδή να υποτάξει το Νότο και εν συνεχεία την υπόλοιπη Ευρώπη με οικονομικούς όρους. Να δούμε μέχρι πού θα το πάει η Γερμανία, εάν θέλει να διαλύσει την Ευρώπη ή αν θέλει να κάνει μια Ευρώπη που να είναι η Ευρώπη των λαών και όχι η Ευρώπη της Γερμανίας. Ένας από τους εγκυρότερους Έλληνες δημοσιογράφους, ο κύριος Ιγνατίου, ο οποίος είναι στην Ουάσιγκτον και εκπροσωπεί το Mega Channel, κυρίες και κύριοι, μετέδωσε ορισμένα, θα έλεγα, πράγματα τα οποία δείχνουν και τη στάση που θα τηρήσει η κυρία Λαγκάρτ απόψε. Θέλω να τον ακούσουμε, τον κύριο Ιγνατίου, που πριν από λίγο στο δελτίο του Mega Channel έδωσε αυτό το στίγμα. Η κυρία Λαγκάρτ και οι συνεργάτες της, όπως μας υπόθηκε, έφτασαν στις Βρυξέλλες με στόχο να επιτύχουν τελική και αξιόπιστη λύση και απαιτούν, όπως μας είπαν, να επιτευχθεί σήμερα αυτή η λύση. Αυτή είναι η θέση, όπως εκφράστηκε σε όλες τις ενημερώσεις, όπου όμως δεν έγινε καμία αναφορά στις κόκκινες γραμμές του Ταμείου. Η Γενική Διευθύντρια, για να απαντήσω στο ερώτημά σου, είναι προβληματισμένη, καθώς αντιλαμβάνεται ότι η εξεύρεση λύσης πρέπει να περάσει από την αλλαγή του βασικού στόχου του Ταμείου. Το ΜΕΚΑ πληροφορήθηκε ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο ήδη υπάρχουν αντιδράσεις, Όλγα, για την αλλαγή του στόχου από το 124 του, από το 120 στο 124 του ελλείμματος το 2020. Του χρέους, ναι. Επίσης, ένα άλλο ερώτημα, βασικό ερώτημα τώρα που τίθεται αυτές τις τελευταίες ώρες, είναι πώς θα δεχτούν οι Αμερικανοί τις νέες εισηγήσεις της κυρίας Λαγκάρτ, όταν ήδη υποστηρίζουν το κούρεμα του ελληνικού χρέους. Η κυρία Λαγκάρτ δέχεται ισχυρή πίεση εντός και εκτός ταμείου, κούρεμα, και θα έλεγα ότι εάν δεν εκμεύσει δέσμευση ότι θα γίνει στο σύντομο μέλλον, δυσκολεύουν τα πράγματα για αυτήν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Πηγή εδώ στην Ουάσιγκτον θεωρεί ότι η δήλωση της κυρίας Λαγκάρτ όταν έφτασε στη συνεδρίαση υποδηλώνει ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί με σοβέζικη διευθέτηση. Δηλαδή, ας πούμε, η αποσύνδεση του προβλήματος του χρέους, της βιωσιμότητας του χρέους από το δάνειο, από τη δόση, είναι κάτι που δεν το δέχεται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν το δέχεται, Όλγα, διότι η θέση του Ταμείου είναι νέα χρηματοδότηση που έχει σχέση, άμεση σχέση με τη βιωσιμότητα. Αυτή είναι η θέση, δεν έχει αλλάξει καθόλου αυτή τη στιγμή. Η πηγή με την οποία μιλήσαμε και τη ρωτήσαμε ειδικά για το θέμα της βιωσιμότητας είπε στο ΜΕΚΑ ότι υπάρχουν δύο απόψεις αυτή τη στιγμή στο Ταμείο. Αυτοί που επιμένουν πως ο στόχος δεν πρέπει να αλλάξει και αυτοί που αποδέχονται απλά για να υπάρξει λύση σήμερα την αλλαγή του στόχου. Οι πρώτοι τονίζουν ότι η αλλαγή του στόχου θα θέσει σε δοκιμασία το Ταμείο και θα αμφισβητηθεί η αξιοπιστία του. Οι τελευταίοι τονίζουν όμως ότι αν δεν εξευρεθεί λύση σήμερα, οι αγορές θα χτυπήσουν αλίπητα και την Ελλάδα και την Ευρωζώνη, Όλγα. Αυτά από τον Μιχάλη Εγνατίου, όπως μεταδόθηκαν πριν από λίγο στο δελτίο του Mega Channel. Κυρίες και κύριοι, σήμερα φιλοξενούμε εδώ τον κύριο Ανδρέα Κουτσούμπα. Είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, αναπληρωτής γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρος της Επιτροπής Σωφρονιστικού Συστήματος. Και κοιτάξτε τώρα σύμπτωση. Σήμερα που έγινα, είχαμε και ένα περιστατικό, όπως ακούσατε, στα δικαστήρια, νομίζω. Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό. Ναι. Αφέθη ελεύθερος από τις δικαστικές αρχές ένας εκ των τριών που κατηγορούνται Μάλιστα. για την δολοφονία των δύο αστυνομικών της ομάδας Δίας Στουρέντι. Πώς τον αφήσανε ελεύθερο, του είπανε. Τι καλό παιδάκι είσαι εσύ, τι γλυκούλης και τον αφήσανε έτσι. Δηλαδή, πώς, δηλαδή κάποιος τον χάιδεψε εκεί, είπε γεια σας να φύγω τώρα. Δεν τι είμαστε έγινε. Σοβαρό. Καταρχάς, γιατί τον πήγαν στα δικαστήρια από την Μπουζού. Δεν είμαστε σοβαρό κράτος. Είμαστε σοβαρό είναι μια άλλη ιστορία. Δίκασαν μόνο το ένα σκέλος των κατηγοριών του συγκεκριμένου, ναι. Δηλαδή μόνο τα περιληστεία. Το δικαστήριο έκρινε ότι είναι αθώος για τη ληστεία. Για τη ληστεία ήταν αθώος. Για τον Μπουμ Μπουμ, τι γινόταν. Για τον Μπουμ Μπουμ δεν πήγε μαζί τον Μπουμ Μπουμ. Δεν πήγε όλο το πακέτο. Είναι άλλο δικαστήριο τον Μπουμ Μπουμ, άλλο η ληστεία. Άλλο δικαστήριο και δεν πήγε στην εισαγγελία. Τώρα θα σου δώσω το δεν τώρα, πήγε το Μπουμ Μπουμ. Έχω και τον Αντώνη Αραβαντινό εδώ πέρα γιατί κάλεσα δύο ανθρώπους να μιλήσουμε και για το σωφρονιστικό σύστημα στην Ελλάδα. Να φύγουμε και λίγο από τα αμιγώς πολιτικά. Αλλά έπεσε τώρα το. Αφήσανε τον άνθρωπο δηλαδή, ας πούμε. Πώς τον αφήσανε, πήγε να μόνο το ένα. Να διορθώσουμε ότι δεν είναι σημερινό ναι. το γεγονός. Ναι. Σήμερα δημοσιοποιήθηκε. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω. Αυτό είναι χειρότερο. Είναι χειρότερο αυτό. Πολύ πιο σοβαρό. Και σας το λέω επίσημα. Επικοινώνησα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης πληροφορήθηκε μόλις σήμερα αυτό το γεγονός. Ούτε ο αρμόδιος εισαγγελέας. Εδώ και 20 μέρες έχει ασκηθεί προκαταρκτική. Για το γεγονός. Εδώ και 20 μέρες. Ούτε από το αρμόδιο. Έχει φύγει αυτός που δολοφόνησε τους αστυνομικούς του Ρέντι.
ούτε από το 2 Οκτωβρίου. Έτσι. Λοιπόν, για πρώτη φορά. Έτσι ακριβώς. Είναι πολύ σοβαρό. Δεν το αντέχω. Ήμουν 22 χρόνια αστυνομικό συντάκτη. Δεν το αντέχω αυτό. Για πρώτη φορά λοιπόν. Δεν υπήρξε ούτε διαρροή τη πληροφορία ότι τόσκασε. Για να δείτε λοιπόν την όλη κατάσταση πώς έχει. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έλαβε γνώση για πρώτη φορά του γεγονότος σήμερα. Το γεγονός αυτό έχει συμβεί εδώ και 20 μέρες και παραπάνω. Έχει ασκηθεί η προκαταρκτική και τόσο η επιληφθή σα, η εισαγγελική αρχή, όσο και το σοφρονικό κατάστημα οι αρμόδιοι δεν ενημέρωσαν το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αυτό μόνο σας λέω. Ακούστε τώρα. Τώρα ακούστε τώρα. Συγγνώμη κύριε Αρμόδιο. Αυτό είναι βόμβα. Αυτό είναι βόμβα τώρα. Δεν ξέρω τι είναι βόμβα. Με συγχωρείτε. Κύριε Κουτσούκα, σα το λέω επίσημα. Σα το επαναλάβετε. Αυτό είναι. Όχι, να πω και εγώ την άποψή μου. Ναι, βεβαίω αν δεν σε λίγο, καιρό, σε λίγο καιρό όλοι θα ακούμε τα πάντα για πρώτη φορά. Αλλά και αμέσως μετά, ακούστε, και αμέσως μετά θα διάσκουν τα σύννεφα. Όλοι πέφτουν. Για πρώτη φορά τα ακούσαμε. Μισό λεπτό, κύριε Τράγκα. Δεν έπεσε. Μισό λεπτό. Εδώ όχι, όχι, όχι. Όχι. Γιατί όλοι ή πέφτουν από τα σύννεφα. Ούτε στα δελτία το αυτό σαν να το μιλήσουμε λίγο. Μισή ώρα δεν το ξέρω τι είναι στα δελτία. Αντώνη, μιλά εσύ. Διακοπέ, αλλά να μιλήσω λίγο. Ωραία. Επειδή λοιπόν εγώ αρνούμαι ως πολίτης αυτής της χώρας, βαθιά Έλληνας, να πιστέψω ότι υπάρχουν άνθρωποι στα σύννεφα που πέφτουν και αρνούμαι να δεχτώ ότι όλοι τα μαθαίνουν ως υπεύθυνοι για πρώτη φορά. Σας λέω λοιπόν, τι εννοείται κύριε Τράγκα δημοσίευση, ότι παίρνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτήν την δημοσίευση. Όχι, ρε παιδί, όχι, μισό λεπτό. Να ενημερωθεί ο κύριος Σύμφωνος. Πώς ενημερώνεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης να ενημερωθεί. Πώς γίνεται η ενημέρωση, είτε εγγράφος, είτε άμεσα, ενώπιον του γεγονότος, προφορικά. Έχω τη διαβεβαίωση. Δεν ενημερώθηκε το Υπουργείο, λέει. Εγώ αυτό το λέω στα ίσα, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής. Είναι μια τρίπλα για να δικαιολογηθούν. Εάν μου λέει ψέματα το Υπουργείο Δικαιοσύνης, σας λέω και εγώ ψέματα απόψε. Ακούστε, δηλαδή, εσείς θα μεταφέρετε από μίλησε εγώ, με εγώ, τον Υπουργό προφανώς. Και αυτό και ο υπουργός το λέει. Η διευθύντρια των φυλακών και δύο σοφρονικοί υπάλληλοι αφισφέρονται. Δεν ξέρω αν είναι αυτό. Θα απαντάς όμως όπως πάντα τα μπακέρα. Μίλησε με το Υπουργείο, δεν είχαν ιδέα. Και λοιπόν, εγώ δεν κάνω ρεπορτάζ Υπουργείου Δικαιοσύνης τον κύριο Υπουργό για θέματα. Που ή τον κύριο Γενικό Γραμματέα. Αν διαβεβαιώσει το Υπουργείο ότι δεν του το πάνε, τι θα πει. Πάνω από μια κουβέντα να πάρει. Ευτυχή σα. Εγώ ήρθα να πω πρωτογενές υλικό. Αυτό που ξέρω από πρώτο χέρι. Αλλά αυτό που ξέρω εγώ δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση διάθεση υπαλλήλων. Γιατί η διάθεση είναι δεσμευμένο διοικητικό μέτρο. Και εκεί που έχουν φτάσει φυλακές δεν μας έρθει. Ακούστε. Δεν κρατάτε το τι έγινε. Ότι εγώ δεν είπα μόνο για τους έξα, δεν είπα μόνο για τους υπεύθυνους. Κύριε Πρόεδρε, είπα ότι και η αρμόδια σε εγγύη δεν ενημέρωσε. Εγώ σας συνδικαλιστή, το έχουμε συνδικαλιστή. Αλλά μην ξεκινά συνδικαλιστικά. Όχι, ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Θα κρατήσω. Το έχουμε πάρει χαμπάρι. Θα τιμωρηθούν οι άνθρωποι. Όχι, πε μα τι συνέβη. Όχι, πε μα τι συνέβη. Δεν φταίει κανένα. Εμεί δεν είμαστε ενωτικοί. Κανένα δεν είναι ένοχο που έχει να αποδειχθεί. Εδώ όμω δεν είμαστε ενωτική διοικητική εξέταση. Για μένα δημοσίευση δεν θεωρείται ανάρτηση στι εφημερίδε ή στα κανάλια. Είναι γεγονό. Είναι όταν, όταν πρέπει να επιβληθούν οι αρμόδιε αρχέ. Οι αρμόδιε αρχέ λοιπόν, και αυτό θεωρώ εγώ δημοσιότητα, όλα τα να τα ακούω βερεσέ, έγιναν από την πρώτη στιγμή. Αυτό ο άνθρωπο. Αυτό που αποφύγει. Το ερώτημα είναι απλό. Σας παρακαλώ, κύριε Κουτσούπα. Πήγε έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ένα λεπτό να σας παρακαλώ. Και επειδή. Α, δεν πήγε αυτό. Άρα ναι. Συνομολογεί το ότι πήγε έγγραφο από το αρμόδιο κατάστημα. Πες μου κάτι. Πήγε ένα τέτοιο γεγονό και δεν έπρεπε ο αρμόδιο του σοφρονικού καταστήματος να γίνεται μια απόδραση τέτοια. Θα τσακωθούμε. Ποιο όνομα του Θεού. Νομικό είστε. 30 χρόνια. Κύριε Ραβαντινέ, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι. Νούλου κρίνε, νούλου απένε είναι ελεύθερο. Για πετε μου λοιπόν από πού προκύπτει αυτή η αρμοδιότητα που επικαλείστε για μα που δεν την είχα. Δεν, από πού? Δεν από εσωτερικό κανονικό λειτουργίας? Από σοφρονιστικό κώδικα? Α, δεν έχετε αρμοδιότητα να σύνετε. Λοιπόν, αν δεν έχετε ευθύνη να ενημερώσετε το Υπουργείο Δικαιοσύνης ότι ένας έφυγε. Αν αυτή είναι λογική, εντάξει. Φωνάζοντας δεν πρόκειται να σε καταλάβει κανένα. Μα αφού δεν με αφήνετε. Δεν έχουμε καταλάβει. Δεν έχουμε καταλάβει ακόμη. Εσύ το ξέρεις 20 μέρες από το γεγονός. Εγώ. Δηλαδή ο κόσμος της φυλακής υπάλληλοι. Το ξέρουν οι εισαγγελίες, τα αρμόδια όργανα, άπαντες. Δηλαδή το ξέρει. Αυτό θεωρώ κύριε Τράγκα. Το ξέρει ένα μέρος του κόσμου και είναι η γνώμη ότι έχει αποδράσει. Δεν έχει αποδράσει, κύριε. Πού είναι? Δεν έχει αποδράσει, μα δεν αφήνεται να σου πω. Δεν απέδρασε. Αυτός λοιπόν μαζί με άλλους τέσσερις κατηγορήθηκαν και προφυλακίστηκαν με το υπαρθμό τάδε ένταλμα. Μάλιστα. Το οποίο ένταλμα περιείχε 5-6 κατηγορίες. Ληστεία, ανθρωποκτονία και κάποια άλλα δικήματα. Μάλιστα. Ένα ένταλμα. Στην πορεία, το συμβούλιο, το δικαστικό που επιμελήθηκε, διαχωρίζει τις υποθέσεις. Την ανθρωποκτονία από τη ληστεία.
δεν ενημερώνονται ποτέ οι φυλακές. Μα ποτέ. Έρχεται η ώρα να εκδικαστεί η υπόθεση της νηστείας. Του εντάλματος μάλλον. Του εντάλματος. Πάν το στέλνουν οι φυλακές. Και μας στέλνει εισαγγελία χαρτί το δικαστήριο ότι γι' αυτό το ένταλμα αθώθηκε. Αθώθηκε την ελληνική δικαιοσύνη. Και μέσα στο ένταλμα γράφηκε τη δολοφονία και όλα. Ναι, σας είπα όμως. Το γράφει το ένταλμα με το οποίο προφυλακίστηκε. Κατηγορείται για ληστεία, για ανθρωποκτονία. Κατάλαβα. Εντάξει, κατάλαβα. Οι συγκατηγορούμενοι του δικάστηκαν στη ληστεία. Που δικάστηκαν στη ληστεία, εξακολουθούν να είναι κρατούμενοι. Ερώτηση. Μη φωνάει συνέχεια. Ένα-ένα πράγμα. Τελείωσε. Νομίζω ότι το ερώτημά σας είναι άλλο. Αν ενημερώθηκε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Όταν στέλνει απάντηση εισαγγελία επί εντάλματος. Λέει το επαρθμόν τάδε ένταλμα αθώος. Δεν λέει για ποιο. Αφαίνεται λέει. Ακούστε κύριε. Μισό λεπτό. Δεν την ξέρετε τη διαδικασία κύριε πρόεδρε. Δεν την ξέρει. Όχι μόνο όταν ήρθε το αποφυλακιστήριο. Γιατί να σταματήσει το παραγγελίδι. Δεν αποφυλακίζουμε εμείς. Εκτελούμε παραγγελίες αποφυλάκησης. Ναι, ναι. Εμείς δεν αποφυλακίζουμε. Λέει λοιπόν ότι για το υπαρίθμο τάδε ένταλμα που κρατείτε εκδικάστηκε και αθώθηκε. Είχε όλες τις κατηγορίες μέσα. Παρόλα τα αυτά ο υπάλληλος των φυλακών. Ναι. Πήρε την εισαγγελία και τον γραμματέα και λέει παιδιά, είναι έτσι, λέει ναι, να τον αποφυλακίζετε άμεσα. Και τον αποφυλάκισαν. Ακούσε τι έγινε. Αυτά τα τηλεφωνήματα όπως και τον κρατουμένο μαγνητοφωνούνται. Προκύπτουν αυτά. Προκύπτουν, μαγνητοφωνούνται. Μα να σου πω γιατί, όχι. Μαγνητοφωνούνται, κακώς δεν μαγνητοφωνούνται. Τι να μαγνητοφωνούν. Γιατί μαγνητοφωνείτε τους κρατούμενους, δεν μαγνητοφωνείτε τα δικά σας προς την εισαγγελία. Νομίζω ξεφύγαμε από τη βάση, το νόημα του ερωτήματός σας. Ρωτήσατε, εγώ είπα ότι δεν ενημερώθηκε, τα σοφρονιστικά καταστήματα υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ποιο ενημέρωσε τον Υπουργείο Δικαιοσύνης εδώ και 20 μέρες. Έγινε μια λαθεμένη. Θέλετε από αμέλεια. Εγώ δεν λέω από πρόθεση. Είμαι στη διαδικασία. Όχι, να είμαι στη διαδικασία. Τι να ενημερώσουμε. Αν μα ξέρουμε κάθε φορά. Μα είμαι στη διαδικασία. Ενημερωτικό ή φάξο υπουργείο για τι αποφυλακίσεις. Να σου πω, δεν διαφέρεται από αυτά που είπε. Ο κ. Κουτσού μα είπε άλλο πράγμα. Εγώ δεν έχω ενημερωθεί. Αυτή τη στιγμή ο υπάλληλο τη φυλακή και διαβεβαίωση σύμφωνα με όσα λε. Από την εισαγγελία. Μα υπάρχουν πορίσματα για αυτά, κύριε. Έχει επιμεληθεί εισαγγελία. Μισό λεπτό, δεν τα ξέρουμε. Εφετών Αθήνα. Εμείς μάθαμε. Εισαγγελία του Πειραιά. Εμείς σας είχαμε καλέσει να μιλήσουμε γενικά για σοφρονιστικά ιδρύματα. Και δεν θα προλάβουμε να πούμε. Πέσαμε πάνω σε ένα γεγονός το οποίο βγήκε στα δελτία ειδήσεων. Αυτό το θέμα γιατί δεν βγήκε. Αν θέλει στο τέλος των δελτίων ειδήσεων. Κύριε Τράγκα. Με έναν τρόπο εντυπωσιακό. Κύριε Τράγκα. Δεν και αυτό το 2 Οκτώβρη δεν έχει βγει. Εδώ ακούγεται πρώτη φορά. Αυτό δεν το ξέρουν ότι 20 ημέρες έχει βγει. 20 ημέρες αργότερα είναι ήδη. Άκουσα στο ραδιόφωνο, επικοινωνήσα με την Υπουργία και το μάθα τώρα. Να πούμε κάτι, με συγχωρείτε. Κυρία Τράγκα, είναι φάμπρικα. Αφήστε με να σας πω. Αντωνή, σε παρακαλώ. Ακούστε. Ας τη φάμπρικα. Βγαίνει ο διευθυντής των φυλακών. Και οι δύο υπάλληλοι που είναι για τις αποφυλακίσεις σε διαθεσιμότητα για ποιο λόγο, ρε παιδιά. Α, δεν το ξέρω εγώ. Δεν είμαι αύριο ποιος θα κάνει τις αποφυλακίσεις. Εγώ δεν είμαι υπουργείο. Δεν τους τιμωρεί. Ούτε εσείς. Ακούστε να δείτε. Ακούστε να δείτε. Θα γίνει μια έρευνα. Έγινε μια έρευνα. Δεν λέμε ότι είναι ένοχη. Κανένα δεν είπε. Δηλαδή τίποτα δεν πρέπει να κάνει δίκηση. Να τα αφήσω όλα αυτά στον αέρα. Έγινε αυτό και να το αφήσω όλα αέρα. Ή επειδή είναι μπαίνει ο συνδικαλισμός στη μέση να πούμε δεν κάνουμε τίποτα. Ακούστε, έγινε μια απόδραση στα Τρίκαλα. Τέσσερι εξωτερικοί φρουροί το συνοδεύανε. Τέσσερι αστυνομικοί από πίσω και βγήκε σε διάθεση η νοσοκόμα όπως είναι το παραπεμπτικό. Πρόκειται περί πρακτικής πλέον στο δημόσιο, το καταλαβαίνετε. Εντάξει, δηλαδή, γιατί είχε τίποτα το δημόσιο με την συγκεκριμένη. Είχε τίποτα το δημόσιο με την συγκεκριμένη. Είναι κατανοητό, θες να μας πεις ότι εδώ υπάρχει και ένα θέατρο του παραλόγου. Όταν λες, ας πούμε, ότι τέσσερις σοφρονιστικοί μπροστά, τέσσερις αστυνομικοί από πίσω. Εσωτερική φρουρή. Εσωτερική. Ένοπλη. Και τέσσερις πίσω. Ναι. Και πήγαν στην νοσοκόμα, εδώ κάτι συμβαίνει. Είναι πρακτική, σας λέω. Εκεί είναι μπεσπάλ, εξωτανή. Μην βιάζεσαι. Δεν έχει τίποτα του πολιού, ούτε με την νοσοκόμα, ούτε με τίποτα. Προφανώς κάτι άλλο έχει συμβεί. Και αν είναι λάθος, αυτό το χειρότερο, κύριε Κουτσούμπα. Συγγνώμη, κύριε Κουτσούμπα. Στον έλεγχο, κύριε Κουτσούμπα. Στον έλεγχο ελέγχονται οι υπάλληλοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης για αυτήν την ιστορία ή μόνο η σοφρονιστική υπάλληλη. Υπάρχει αντίστοιχη έρευνα για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Για ποιο θέμα εννοείται. Για αυτό που λέμε τώρα. Που έδωσαν εντολή να υπάρχει αντίστοιχη έρευνα. Θα γίνουν και δε και όλα και θα είχε γίνει. Ναι, αλλά δεν άκουσα να μου πείτε ότι υπάρχουν και εκεί. Δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα, δεν προλάβαμε να πούμε. Έστω και φωνάζοντας και ο δικηγόρος, θα πω έτσι, και αναπληρωτής της Νέας Δημοκρατίας. Για το σοφρονιστικό είπα στα δοπόψη. Και πρόεδρος της Επιτροπής Σοφρονιστικών, της Επιτροπής της Αρμόδιας της Νέας Δημοκρατίας για τα σοφρονιστικά ιδρύματα και ο φίλος μου ο Αντώνης Σαραβαντινός.
Μας δώσατε, ρε παιδιά, μια συναρμολογημένη κατάσταση. Δεν ήταν αγκιά πρακτική. Εδώ ήταν, είναι πολύ συναρμολογημένη. Αυτό που μου είπες, μη φωνάζεις. Είναι πολύ συναρμολογημένο. Γιατί η γερμανική κατοχή προηγουμένως. Γιατί και αυτό είναι μια πρακτική και δική μου και δική σου. Η επέκταση της γερμανικής κατοχής και στο διοικητικό δίκαιο και στο δικαστικό δίκαιο και παντού σε λίγο. Αρκεί μόνο η άσκηση πειθαρχικής δίωξης για να βγει ο υπάλληλος σε αυτοδίκαιη αργία. Είναι αλήθεια. Είναι πλέον για πρακτική. Γι' αυτό αντιδράμε έτσι. Τι κάνετε τώρα, κάνετε στάση ευρωπαϊκή. Εντάξει. Μα είναι όχι, δυνατόν να βγει η διευθυντρία. Πρέπει να κάνουμε ένα κλάμα στην υπηρεσία. Πρέπει να πάω σε ένα διάλειμμα. Κύριε Καλοκαιρινέ. Α, μιλάτε για τιμωρία λοιπόν. Για τιμωρία. Λοιπόν, εγώ ξέρω κάτι. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Γιατί το κράτος αυτό, για το οποίο γίνεται μία μάχη απόψε στις Βρυξέλλες μεταξύ υπερδυνάμεων που θέλουν να το έχουν υπό έλεγχο και υποκατοχή. Και διευθυντήρια έλειπε μάλιστα. Θέλω να σας πω, επειδή ακούτε αυτά που συμβαίνουν, αυτά είναι σε όλους τους τομείς πολλά. Και όταν βλέπεις πολλά, φλίκτενες, πολλές σε πολλούς τομείς, όχι μόνο στις φυλακές, προς Θεού. Φυλακές είναι ένα μικρό κομμάτι, ο κόσμος των φυλακών. Όταν τα ακούς αυτά και καταλαβαίνεις ότι είναι και σε ατμόσφαιρα κατοχής όλα αυτά, κρατάς μόνο το εξής. Στις 2 του μηνός, από ένα αλαλούμ θα πω εγώ, δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπήρχε δολιότητα, θα βγει βέβαια από την ένορκη διοικητική εξέταση, από ένα αλαλούμ πάει κάποιος με ένα ένταλμα που τα έχει όλα. Κολοκυθάκια, μελιτζάνες, πατάτες στο φούρνο, αρνάκι, βρικάσε, ιστορίες, τα έχει όλα. Ακριβώς. Έχει όλο τον ποινικό κώδικα. Δικάζεται μόνο για το ένα. Το σεβαστό δικαστήριο από πάνω δεν τον βρίσκει εμπλεκόμενο, τον αθώνει και στέλνει το επαρθμό τάδε ένταλμα που έχει όλο το ινομαγειρίο των ποινών από κάτω, το στέλνει και λέει αθώος. Το παίρνει ο υπάλληλος, βλέπει όλα αυτά ότι έχει αθωθεί. Σου λέει τι έγινε και από εμπειρία. Παίρνει την εισαγγελία, η εισαγγελία βλέπει ότι το υπορθμό τάδε ένταλμα θώθηκε. Να τα κάνουμε φύλλα φτερά, φρακοδίφρακα που λέγει ο Γεωργίου. Ξαναλέει ο εισαγγελέα, τι να κάνει ο άλλος από την άλλη μεριά. Ναι, το υπορθμό τάδε ένταλμα για το οποίο ασχολήθηκε το σεβαστό δικαστήριο επάνω, αθώωσε τη συγκεκριμένη κατηγορία. Δείτε μου εσείς ποιος έχει κάνει λάθος. Αυτός που τις έβαλε όλους μαζί. Όχι, βρείτε μου εσείς. Αυτός που τις ξεχώρισε μετά, αλλά έστειλε ενιαίο ένταλμα. Η φυλακή που έπρεπε να έχει τοποτηρηθεί στο δικαστήριο για ποιο κομμάτι του εντάλματος δικάζεται. Ο υπάλληλος ο οποίος είναι μέσα στις φυλακές και πήρε ο άνθρωπος τηλέφωνο. Ο εισαγγελέας που καθόταν και ήταν εφημερεύων ή όποιος άλλος ήταν εκεί πέρα και πήρε. Πέστε μου γιατί αυτό το κράτος πηγαίνει έτσι. Διαφημίσεις. Τα ελληνικά προϊόντα στηρίζει την Ελλάδα. Αγόραζε ελληνικά. Πολέμησε την ανεργία. Στήριξε την ελληνική παραγωγή. Η 95 Economy της ECO τήρησε ξανά την υπόσχεσή της για οικονομία κάνοντας το γύρο της Ελλάδας με ένα γέμισμα. Με μέση κατανάλωση 28,7 χιλιόμετρα ανά λίτρο, σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ οικονομίας και πιστοποιήθηκε ως το πιο οικονομικό καύσιμο. Τώρα στα Χοντό Σέντερ 35% σε επώνυμα καλλιντικά. Κάθε μέρα προσφορές στα Χοντό Σέντερ. Χοντό Σέντερ. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Η Βίμαρη, η Βί! Ήρθε το συγχώρι του τρισπετυχημένου. Ο άρχοντας του πάγκου και πασόν των μπακαλών. Να σε φτιάξουνε σαν τον Μπριάμ, δύο-τρία τάπας ή να συνήθει ευχηνουά. Μάλα, ας τα ξένα και πιάστα τα καλά. Ένα κάμψ έφερα του πάγκου σε κουμάτσι φέτες. Τέσσερις μήνες ρημάζανε. Και γαμπρό, πότε θα σε δω, μπακαλωρεά μου. Μόλις ξανοιχτώ χρηματικός και πήγε λίγα και του χέρες. Σορτ σπίκι, ποτές. Τρικαλνό της φάγε, το τυρί στις δόξες του. Ανδρουλάκης Κατασκευαστική. Ενεργειακές βιοκλιματικές κατοικίες. Χτίζουμε το παρόν, ορίζουμε το μέλλον. Ανδρουλάκης Ενεργειακή Δόμηση. 19ο χιλιόμετρο λεωφόρου Μαραθώνος Πικέρμη. Κύριε διαχειριστά, τι φτιάχνουν στον τέταρτο? Αντικαθιστούν τα καλοριφέρ με θερμοσυσσωρευτές από την ηλιοθερμική για οικονομική θέρμανση. Και δεν θα πληρώνουν πλέον πετρέλαιο. Έχουν δικαίωμα. Και με το νόμο, κύριε Απόπη μου. Τώρα έχετε και οικονομία και αυτονομία στη θέρμανση. Αντικατάσταση καλοριφέρ αυθημερών δωρεάν με θερμοσυσσωρευτές Olsberg από την ηλιοθερμική. 210-52-29-800.
Το Crash Νοεμβρίου έρχεται με μια σούπερ προσφορά. Για πρώτη φορά ένα εκπτωτικό κουπόνι 100 ευρώ της εταιρείας Art & Flame για να αγοράσετε σόμπα πέλετ ή ενεργειακό τζάκι. Το Crash Νοεμβρίου. Αποκλειστικό. Όλη η αλήθεια για το πώς αγοράστηκε η λίστα Lagarde. Αποκάλυψη. Τα μυστικά του ΣΥΡΙΖΑ. Πού το πάει ο Αλέξης και τι εξομολογείται ο σκληρός Παναγιώτης Λαφαζάνης. Εμφύλιος πόλεμος στην Εκκλησία. Ποιοι ιεράρχες δουλεύουν για τη Χρυσή Αυγή και ποιοι στρέφονται εναντίον της. Ο Μητροπολίτης Άνθιμος σχολιάζει τις πολιτικές εξελίξεις και λέει. Ευλογημένος ο ερχόμενος. Crash Νοεμβρίου. Ακόμη πιο δυνατό. Κέντρο Επίπλου Αποστόλου. Ιταλικό design σε δέρμα ή ύφασμα. Πολλά σχέδια, διαστάσεις και χρώματα. Επίπλα Αποστόλου. Ειδικές τιμές για όλους. www.apostolou.net 210-2586-640. Κυριακή πρωί, ανοιχτά. Για παραδοσιακό τσιπουράδικο με ελληνικά θαλασσινά, αντί να πάτε στο Βόλο, ελάτε στο Βολιώτη. Στην Πετρούπολη και στο Ηράκλειο. Τσιπουράδικα Βολιώτης. Τα αυθεντικά. Ολοντόρς, τα μόνα διάρρηκτα πτυσσόμενα κάγκελα με διπλή πλέξη μετάλλου και άψογη αισθητική. Παολοντόρς, Αφή Μαυρόπουλη. Ασπίδα στην ασφάλειά σας. 210-4945-277. Για πλακάκι στο Νικολακάκι. Πλακάκια και έπιπλα μπάνιο. Ήδη γίνεις σε απίστευτες τιμές. Πλακάκια δαπέδου, έπιπλα σαλονιού. Για πλακάκι στο Νικολακάκι. Λεωφόρο Καραμαλή 127, Αχαρνέ. Πεσμένες επιδόσεις. Ανεβάστε τις με το Men's Sex. 9 στους 10 άντρες λαμβάνοντας Men's Sex βελτίωσαν φυσικά τη στιτική τους λειτουργία. Ανεβάστε αυτοπεποίθηση και ερωτική ζωή στα ύψη. Men's Sex. Φυσικά σε ξεσηκώνει. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Το καλοκαίρι τη ζέστη δεν τη θέλεις. Το χειμώνα πληρώνεις για να την έχεις, αλλά είναι πλέον πανάκριβη. Γι' αυτό επισκεφτείτε μας για το συμφέρον σας. Art & Flame Φράγκο στο Βύρονα δίπλα στο Δημαρχείο. Έως και 60% οικονομία στη θέρμανση με τζάκια ενεργειακά, συστήματα pellet, σόμπες αερόθερμες, σόμπες καλοριφέρ. Άρτια τεχνική υποστήριξη. Art & Flame Φράγκο. Καραολή Δημητρίου 26 στο Βύρονα δίπλα στο Δημαρχείο. 210-7666-555. artandflame.gr. Κυρίες και κύριοι, σήμερα είχαμε προγραμματίσει εδώ στο Χωρίς Ανιστικό ένα κομμάτι από την εκπομπή μας, γιατί έχουμε τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις και κυρίως το θέμα των Βρυξελών. Είχαμε προγραμματίσει τα σοφρονιστικά ιδρύματα. Πώς είναι η κατάσταση στα σοφρονιστικά ιδρύματα. Γι' αυτό κάλεσα τον κύριο Κουτσούμπα, που είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και αναπληρωτής γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας στην ΟΔΟ και πρόεδρος της Επιτροπής για τα σοφρονιστικά ιδρύματα, να έρθει εδώ, όπως και τον Αντώνη Τραναπαντινό, που τον ξέρετε όλοι χρόνια πολλά. Ένας άνθρωπος που έχει περάσει μια ζωή, θα έλεγα, και γνωρίζει καλά τον κόσμο των φυλακών. Στην Ελλάδα ακούω διάφορα. Εγώ, για να λέω την αλήθεια, επειδή έχω μπλέξει με το ραδιόφωνο και την τηλεόραση και με το περιοδικό μου, έχω καιρό πραγματικά να κάνω τη βόλτα μου στις φυλακές. Μην νομίζετε να με πάνε μέσα, δηλαδή, εντάξει, αλλά πήγαινα να κάνω καμιά βόλτα στις φυλακές. Δηλαδή, παλιά έχω κάνει και τα αναμορφωτήρια και τις φυλακές και την πτέρυγα ειδικής κατηγορίας και τα λοιπά. Τώρα το τελευταίο καιρό. Για μια συνέντευξη στη Βραδινή μαζί σας και μαζί τη Μαγιάση, εγώ πήγα κατηγορούμενος γιατί έδωσε πληροφορίες. Ε, καλά, έχουν πάει πολύ. Είπα ότι είχαμε φύλακες που βάλαν ναρκωτικά στη Βραδινή του 85. Το μάλιστα, μην λέτε χρονολογίες, κυρία μου. Θα νομίζουν οι άνθρωποι ότι είμαι από την εποχή του Περικλέου, δηλαδή, ας πούμε. Εντάξει, εκείνο που θέλουμε να σας πούμε σήμερα είναι το εξής. Όταν φτάνει στο σημείο ο Υπουργός Δικαιοσύνης να λέει ότι είναι 35 κρεβάτια, 35 άνθρωποι σε 25 κρεβάτια, αντιλαμβάνεται κανείς, μην πάμε παρακάτω για αυτούς που έχουν τη δυνατότητα να φέρουν σουβλάκια μέσα στις φυλακές, τα οποία σουβλάκια τα κάναν Σολωμό και το Σολωμό τον κάνανε φρικασέ και πήρε έκταση σε μια εποχή ζόφου. Όταν υπάρχει εποχή ζόφου που οι πολλοί δυστυχούν, πεινάνε, πάντα υπάρχει θα σου βγάλω το μάτι. Όπως έγραψε πολύ σωστά νομίζω ο Θέμος Αναστασιάδης στο πρώτο θέμα. Σου φταίει πάντα ο διπλανός που βγάζει περισσότερα. Επομένως, αυτό επεκτείνεται και στη φυλακή που πάει ο άλλος και έχει 10 φράγκα και λέει: θέλω 5 σουλάκια. Αυτό έγινε θέμα. Όπως έγινε θέμα και μια περίφημη πισίνα, την οποία αποκαλύψαμε στο περασμένο τεύχος του κράτους, δεν πρόκειται για πισίνα. Ούτε γούρνα δεν είναι. Και βγάλαμε και φωτογραφίες στην περίφημη πισίνα. Να μην λοιπόν μεγεθύνουμε τα πράγματα και τα περνάμε σε έναν χώρο που πραγματικά. Μπαίνουν όταν στερείσαι την ελευθερία σου, είτε είσαι μορφωμένος είτε αμόρφωτος, είτε είσαι αν θέλεις πλούσιος είτε φτωχός, στερείσαι την ελευθερία σου.
Ο κ. Κουτσούμπας όμως πήγε σε 14 σοφρονιστικά ιδρύματα τους τελευταίους μήνες να πάρει μια γεύση. Μαζί είναι και δικηγόρος. Με άλλα μέλη που όρισα που πήγαν σε κάποιες μακρινές φυλακές που δεν μπορούσαν να πάρουν στην Ελλάδα. Μόνο, έτσι. Όχι, όχι. Από όλη την επιτροπή. Από όλη την επιτροπή. Εγώ επισκεφτικά. Πέστε μου κάποιο... σε τίτλους, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο και θέλω να μιλήσω και πολύ από το Μελανδρίνο, φυλακές Μελανδρίνο, Άμφισσας, Αυλώνας. Τι υπάρχουν κρεβάτια. Κοιτάξτε. Πώς είναι σε κάθε. Εγώ θέλω να σας ρωτάω. Κοιτάξτε, μην μου τα εξοραίσετε. Με μια κουβέντα. Έχετε καλό λόγο, είστε ρήτορ, μην μου τα εξοραίσετε. Πώς είναι σε κάθε δωμάτιο, σε κάθε κελί. Τέσσερις. Πόσο είναι τα κελιά αυτά. Ούτε 6 τετραγωνικά. Σε 6 τετραγωνικά μένουν 4 άνθρωποι. Όχι. Πέστε μου πώς μπερδεύονται εδώ τη νύχτα. Προβλέπει ο Σοβρονίδης. Πέστε μου κάτι. Σας παρακαλώ, γιατί ζούμε στην Πανανία των Γερμανών. Πέστε μου κάτι τώρα. Πέστε μου. Είναι δυνατόν σε κελί 6 τετραγωνικά να μένουν 4 άνθρωποι. Όχι. Είτε 8 τετραγωνικά. Είναι το μεγάλο πρόβλημα και, και να κοιμούνται τη νύχτα ο ένας πάνω στον άλλον. Αυτό είναι το σοβαρό που πρέπει να ασχοληθεί η πολιτεία. Συμφωνώ με αυτό. Και όλων των αδικημάτων. Μεγάλου, μικρού, μεσαίου. Όλοι έχουν κάνει διαζώντωση δεχθές έγκλημα. Όχι. Γιατί κοιμάται λοιπόν κατάσταση... αυτός που έχει πάει μέσα για ένα δίκημα με αυτόν που είναι η διαζώντωση δεχθής δολοφόνος. Πρέπει λοιπόν μεγάλο λάθος της πολιτείας και εδώ οφείλει η πολιτεία τόσα χρόνια και δεν το έκανε. Εδώ είναι μεγάλη αμέλειά της ότι δεν έκανε τον διαχωρισμό όταν έπρεπε να τον κάνει. Εδώ δεν δικαιολογείται ότι έχουμε. Πέστε μου τι συναντήσατε. Διαχωρισμός. Όχι, είστε ειλικρινείς, πέστε μου. Θέλω να μου πείτε κάτι. Ναι. Σε ποια λογική λοιπόν, θα τον κάνει. Πέστε μου κύριε Ραπαντινέ με τίτλους για να επιτρέψει να τελειώσω μόνο μια να δει. Ο υπερπληθυσμός είναι αυτός ο οποίος φέρνει όλα αυτά τα δεινά. Από 7.500 έως 8.000. Έχετε 3.000 επιπλέον στις ελληνικές φυλακές. Πόσους θα βάλετε μέσα ακόμη. Γιατί κάποιο που πέστε μου κάτι, γιατί πρέπει ένας του ΦΠΑ αυτό να συγκροτίζεται με έναν που πουλάγε ναρκωτικά. Συμφωνώ μαζί. Πέστε μου. Συμφωνώ εγώ. Γιατί, επειδή το θέλουν οι Γερμανοί. Όχι. Γιατί. Σας το λέω. Επειδή το θέλει ο Ράιχμπαχ. Χαίρομαι που φωνάζετε. Γιατί όχι, φωνάζω, έτσι είναι. Να σας πω λοιπόν, προσωπικά έχω στείλει επιστολή, πέρα από την ιδιότητα μου σαν πρόεδρος, έχω στείλει επιστολή στον πρόεδρο. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης και στον Υφυπουργό ότι πρέπει αυτά τι, τα λέει και ο Ρουμπαγιώτης. 10 φορές τα έχει πει. Έτσι. Πρέπει. Ο ίδιος ο Ρουμπαγιώτης από ευαισθησία το έχει πει αυτό το πράγμα. Πρέπει να κρατούνται με βαριά ποινικά κρατούμενος μέσα αυτή. Έτσι. Τι είναι δυνατόν, πες μου, Αντώνη, σε παρακαλώ. Πρέπει να γίνει αποπληκτικοποίηση. Ζητήσονται αυτοί οι άνθρωποι. Ακούστε, έχουμε 12.700 κρατουμένους. Το Υπουργείο επιμένει ότι έχουμε 9.300 θέσεις. Έχουμε 8.500 θέσεις. Η ίδια αναλογία, ίσως και χειρότερα, είναι στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία. Όλες οι φυλακές, όλη την Ευρώπη έχουν υπερπληθυσμό. Εμείς έχουμε και άλλα προβλήματα, γιατί η ποιότητα της εδώ εγκληματικότητας έχει πάρει άλλα χαρακτηριστικά. Έχει πάρει άλλες διαστάσεις. Οι κρατούμενοι που είναι οι αλλοδαποί προέρχονται από χώρες που για αυτούς η ζωή είναι συγκρίσιμο μέγεθος. Άλλες κουλτούρες, άλλοι πολιτισμοί. Δεν μπορεί να φανταστείτε ούτε Αλβανοί το 91. Την Αραβική Άνοιξη την πλήρωσαν οι ελληνικές φυλακές. Στην προσπάθεια επικισμού που επιχειρείται της χώρας και δεν ξέρουμε αν θα τελεσφορήσει, οι φυλακές επικίθησαν. Το καταλαβαίνετε. Και το σημαντικότερο έχουμε 70-72% αλλοδαπούς. Το 90% μισό λεπτό. Προσέξτε, έχουμε 1.000 ισοβίτες. Αυτό σημαίνει, κυρίες και κύριοι, ότι με το παραμικρό το δίκαιο που παράγεται εδώ στέλνει κόσμο στις φυλακές. Ακούστε με λίγο να σου. Έτσι δεν έχουμε, είναι. Ναι, έχουμε 1.000 ισοβίτες. Όταν όλη η άλλη Ευρώπη έχει 100. Έτσι, διότι υπάρχουν κάποιες οικογένειες οι οποίοι. Τι κάποια οικογένεια. Αυτή τη στιγμή ένας οικονομικά. Ένας ο οποίος είναι για οικονομικά. Προσάγεται για οικονομικά. Και τον πάνε σιδηροδέσμιο. Πού τον αφήνουν, αγαπητέ κύριε Κουτσούμπα. Η προσωπική μου άποψη είναι πρέπει να γίνει αποπλικοποίηση. Πού τον αφήνουνε. Η προσωπική πού αφήνουνε τη δυστυχισμένη που χρωστάει η ΦΠΑ. Σας λέω ευθέως η προσωπική μου. Ή τον άλλον που ήταν διευθυντής και πάει μέσα. Αποπλικοποίηση. Ακούστε με. Δεν ξέρω αν πρέπει να αποπλικοποιηθούν κάποια αδικήματα. Αλλά. Αλλά. Πέστα, όχι, αυτά είναι. Αυτά είναι η τίτλη. Έχουμε λοιπόν. Σύντηση γύρω... υπάρχει. Μισό λεπτό. Φάρμακα υπάρχουν. Θα πατήσω. Πες τα άμα τα βλώσεις να πάμε πιο κάτω. 70% αλλοδαπούς. Από αυτούς το 90% είναι μουσουλμανικό στοιχείο. Δεν έχω τίποτα με καμιά δοσκία. Σιίτες, Σουνίτες. Με μεγάλα προβλήματα με τις φυλακές. Και με δράσεις. Και στέλνουνε τους και Έλληνες τώρα. Σοριδών! Και με δράσεις. Σοριδών! Δεν χωράνε όλες οι φυλακές αυτές. Σοριδών με τους νόμους Παπακοσταντίνου και των Γερμανών! 700 κρατούμενοι όμως η δικαιοσύνη μας. Ακούστε, αν θέλετε να κάνουμε μια παρέμβαση. Λεπτό. Αυτό πρέπει εσείς να το απαρθήστε μου, κύριε Κουτσούμπα, αυτά που εντοπίσατε ταχύτατα. Λοιπόν, πρέπει να το αντιληφθεί και η δικαιοσύνη ότι δεν πρέπει να επιβάλλει τρεις ποινές. Όχι ότι δεν έχουν φυλακές να τους βάλουν να τους τιμωρήσουμε, αλλά πλέον έχει φτάσει να καταπατάει τόσο πολύ ανθρώπινη αξιοπρέπεια με αδικήματα τα οποία
Αλλά τι είδατε. Όχι μόνο. Αυτό φτάνει. Όταν κοιμούνται τέσσερις άντρες μέσα σε έξι τετραγωνικά. Υπερπιθυμός. Η σύντηση σε μερικά δεν πρέπει να δικήσουμε ότι γίνεται προσπάθεια από τους φρουρικούς υπαλλήλους, από το φιλότιμο. Από τους σοβρονιστικούς υπαλλήλους. Δεν μπορώ να το διακόπτω. Επαναλάβετε το από τους σοβρονιστικούς υπαλλήλους. Εγώ το εντόπισα, γίνεται μεγάλη προσπάθεια, διότι όταν ένας σοβρονιστικός υπάλληλος έχει μια ολόκληρη πτέρυγα και προσπαθεί με το φιλότιμο να φέρει την τάξη, και μπορούμε να πούμε ότι στις ελληνικές φυλακές επικρατεί μια τάξη, δεν θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλη αντίδραση. Όχι με την έννοια ότι περνάνε καλά. Πετε μου άλλα που είδατε. Φάρμακα υπάρχουν. Φάρμακα! Όχι, έχουμε λείψει σε προσωπικό, σε ιατρικό προσωπικό. Έχουμε λείψει σε σοβαρούς υπαλλήλους. Δηλαδή, να σας δώσω ένα νούμερο να καταλάβετε. Ο κρατούμενος δικαιούται 3 γεύματα. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Πόσο δίνει το κράτος ημερήσιο εφόδιο? Πόσο? Πες μου μια τιμή. Δεν το ξέρω, όχι, με πιέζει περίπου. Να κλείσω. Παίρνουν περίπου, περίπου κάτι σαν εσάς. 7 δραγμές. Τι λέτε κύριε τώρα, ακούσατε, ήταν 3,20 και πάει 2,30. Και σε κάποιες φυλακές 1,90. Ένα για τα δύο γεύματα. Ένα για τα τρία γεύματα. Για τα τρία γεύματα. Για να μην πούμε τώρα. Ένα σάντουιτς και μια πορτοκαλάδα. Το πώς τα καταφέρνουμε, άλλο πράγμα. Διακονιά βγήκαμε σε άλλους παράγοντες. Πρέπει σε φυλακές για να φάνε. Να σημειώσουμε και το εξής όμως. Ότι κανένας κρατούμενος. Για αυτούς που έχουν διάφορα λιμόδια. Κρατήστε και αυτό, κύριε Τράγκα. Κύριε Τράγκα, κρατήστε και αυτό. Ότι κανένας κρατούμενος αλλοδαπός δεν θέλει να φύγει να πάει σε άλλες φυλακές στη χώρα του όμως. Προτιμούν εδώ τις ελληνικές φυλακές. Για ποιο λόγο αυτό πρέπει να το πούμε κάποια στιγμή. Κυρίες και κύριοι, οι συνθήκες κράτησης είναι μια ποινή που κανένα δικαστήριο δεν έχει προβλήμα. Με διακρατικές συμφωνίες θα λύσουμε το πρόβλημα. Κυρίες και κύριοι, απόψε το ξενυχτάνε όλα τα κανάλια λόγω Βρυξελών. Και εδώ επί του πιεστηρίου, μετά από εμάς, θα υπάρξει κουβέντα και θα υπάρχει ρεπορτάζ και συνεχής ενημέρωση και συνεχής πληροφόρηση στην εκπομπή του κυρίου Κουρή, του κυρίου Ταλαμάκα και των άλλων συνεργατών. Να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Τάσο Παπαδόπουλο. Να ευχαριστήσω τον Σωτήρη τον Μπότσα, την κυρία Σκιτζή. Να ευχαριστήσω τον Νίκο τον Καλοκαιρινό, τον σκηνοθέτη. Και φυσικά το φίλο μου τον κύριο Αντώνη Αραβαντινό, τον κύριο Κουτσούμπα από τη Νέα Δημοκρατία, που ήταν εδώ και που είχαμε μια ενδιαφέρουσα και ζωηρή συζήτηση. Σας ευχαριστώ όλους για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στο Χωρίς Αναισθητικό και στο Contra Challer. Καλό βράδυ να έχετε όλοι σας.